Στόχ να συγκλίνει προς τον άξονα. Ο Λάμπρου τώρα από την δεξιά πλευρά δοκιμάζει. Είναι εξαιρετικός τεχνίτης. Πέρασε ο Λάμπρου. Πατά και περιοχή. Έχει διαθέσιμες πολλές επιλογές και παίρνει την καλύτερη. Και αν θέλετε, παίρνει και τα φώτα πάνω του ο Λάζαρος Λάμπρου. 1-0 ο ΠΑΟΚ. Αν ένας ποδοσφαιριστής πρέπει να αρπάζει την ευκαιρία από τα μαλλιά, αυτό φαίνεται να κάνει στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού ο νεαρός μεσοεπιθετικός. Με δύο παίκτες να τον κλείνουν. Σχεδόν πάνω στην πλάγια γραμμή, περνά, τους αφήνει στην πλάτη του και εκτελεί με το αριστερό. Ούτε ο Κοροβέσης, ούτε ο Γιαννούλης κατάφεραν να τα βγάλουν πέρα. Εδώ τίθεται ζήτημα, δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως βέβαιοι για το αν η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη την πλάγια γραμμή. Δείτε και πάλι την φάση του γκολ. Πως βγαίνει ο Γιαννούλης από την άμυνα. Από αυτή την κάμερα φαίνεται ότι δεν έχει περάσει όντως ολόκληρη η μπάλα τη γραμμή. Ακπομ, πατά περιοχή ο Ακπομ, εκτελεί με το αριστερό, του έβαλε τον μπλόκο Γιαννούλης. Ξανακερδίζει ο Ακπομ στο έδαφος, πέναλτι. Από το μαρκάρισμα του Γιαννούλη, δεν δίστασε δευτερόλεπτο. Ο Βρέσκας ήταν πολύ κοντά στη φάση, γύρισε και έδειξε τη βούλα. Ο Πέλκας εκτελεί για το 2-0 και το πετυχαίνει. Έπεσε στην αριστερή του γωνία ο Γουάλη, από την άλλη πλευρά πήγε η μπάλα. Μάνος περνά από τον Βαρέλα. Ο Μάνος παίζει για τον Κοροβέση που εκτελεί με το αριστερό, η μπάλα κοντράρει και καταλήγει στα δίχτυα. Και δεν πανηγυρίζει ο Κοροβέσης τον γκολ αυτό που πετυχαίνει και με το οποίο μειώνει το σκόρο όφη στο 28ο λεπτό. Στόχ για τον Ακπομ, από κανονική θέση ο Ακπομ για το 3-1, τον σταμάτησε ο Γουάλη. Γιαννούλης για τον Ροντρίγκο, Ροντρίγκο για τον Πέλκα, δείχνει στον Ίγκασον που ακριβώς θέλει να κινηθεί. Εκεί πηγαίνει ο Ίγκασον και παίρνει μπάλα. Γυρίζει ο Γουάλη, η κόντρα λίγο έλειψε με καραμπόλα να καταλήξει η μπάλα στα δίχτυα. Είτε το ότι προηγήθηκε. Πέρασε ο Λάμπρου εύκολα από τον Μπολάκη, εξαιρετική πάσα για τον Πέλκα. Άφησε την μπάλα να περάσει μπροστά του, πήρε το χρόνο του, καθυστέρησε. Ίγκασον για τον Πέλκα, ζήτησε ο Λάμπρου, πήρε ο Λάμπρου από τον Πέλκα απέναντι στον Γουάλη, ο Λάμπρου δοκάρι. Ντάκλας Αουγκούστο για το 3-1, ο Γουάλη, ο Πέλκας δεν μπορεί σε πρώτο χρόνο, μπορεί σε δεύτερο. Στο 55ο λεπτό, δεύτερο γκολ για τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, τρίτο για το δικέφαλο, ξέσπασμα από τον άνθρωπο με το περιβραχιόνιο στο χέρι. Συνολικό σκορ 6-1. Μεγάλη παλιά για τον Ακπομ. Δοκίμασε να κάνει κοντρόλ ντρίμπλα. Ήλεγξε παρά την πίεση του Νάστου. Έρχεται και ο Μεγιάδο. Με τη μία ο Πέλκας για τον Ακπομ. Μπάλα φεύγει δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εσείας του Γουάλη. Εκτελεί. Μεγιάδο, Πέλκας με το δεξί δοκάρι. Λάμπρου για τον Ακπομ. Κρατά ο Ακπομ, ο Λάμπρου με το δεξί, ο Γουάλη με το αριστερό χέρι πετάει την μπάλα κόρνερ. Ωραία, μια ακόμη φάση στο 77ο λεπτό. Πέλκας. Πέλκας για τον Σβιντέρσκι, Σβιντέρσκι για τον Πέλκα, πέρασε ο Πέλκας για τον Πολωνό, με το που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, κάνει αυτό που του συμβαίνει συχνότερα ότι σε οποιονδήποτε άλλο παίκτη του ΠΑΟΚ μέσα στη σεζόν, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, Κάρολ Σβιντέρσκι, γκολ νούμερο 11, συνολικό σκορ 7-1-4-1, ο ΠΑΟΚ εδώ στην Τούμπα τον Όφη.
Θέλει να εκμεταλλευτεί την περίσταση και τα καταφέρνει ο Βάζ απέναντι από τον Πασχαλάκη. Πλασάρει ο Βάζ. Μπάλα κοντράρει στον Ίγκασον. Έρχεται να δώσει βοήθεια ο Μιχαηλίδης και να πάρει το φάουλ, δίνοντας λύση εδώ για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.